αλυσίδες και να κερδίσουμε αυτά που πρέπει σαν εργαζόμενοι για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους γονείς και τους μαθητές και απαιτούμε άμεσους διορισμούς εκπαιδευτικών. Κάλυψη του παιδικού σταθμού της Μύρινας και των νηπιαγωγείων με νηπιαγωγούς και νηπιαγωγούς που χρειάζονται για την έμπρεπη λειτουργία τους. Να λειτουργήσουν τα αλλοήμερα τμήματα και τα τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων που τα έχουν ανάγκη. Να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων φυσικής αγωγής και αγγλικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία που το χρειάζονται. Τα σωματεία, όλους τους αγωνιστές που βρίσκονται στο πόδι για να ενημερώσουν την εργατική τάξη, να οργανώσουν την αγωνιστική απάντηση, να εμπνεύσουν πίστη στην ανεξάρτητη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, να ξεσηκώσουν το λαό απέναντι στην επίθεση που σαρώνει τη ζωή μας. Οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί περί διαρθρωτικών κινήσεων είναι στάρκη στα μάτια του κόσμου, παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Αν πιάσουν τόπο στις λαϊκές συνειδήσεις, θα έχει καθεί πολύτιμος χρόνος για την αναγκαία οργάνωση και ανάπτυξη της πάλης ενάντια στα νέα μέτρα, για τη διεκδίκηση μέτρων ανακούφισης του, ανάκτησης απολειών. Καμιά διορθωτική κίνηση δεν θα επαναφέρει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεν θα αποκαταστήσει τις συντάξεις που υφίστονται για πολλωστή φορά σφαγιασμό. Δεν θα αναιρέσει τις συνέπειες της κολονελιλασίας για τους αγρότες, τους απασχολούμενους, τους ψαράδες. Αυτά τα ταμεία, τα χρέος να πληρώσει η πλουτοκρατία. Κάτω τα χέρια από τα ταμεία. Το σχολείο το γράφουμε πίσω με αιχμή του φτεριακού του γυμνασίου. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε και πρόταση συγκεκριμένη, τα σωματεία είχαν πάει στο Δήμαρχο, την έχουμε και γραφτεί, την έχει στείλει βέβαια, πιθανόν την έχει ο Δήμαρχος, αλλά την έχουμε από κάποιον εκεί το κύριο Καρύδη, που λέει συγκεκριμένα τι προτίθεται να κάνει και δωρεάν και τα λοιπά για μενέτες. Το αίτημά μας είναι άμεσα να προχωρήσει η εκπαίδευση του γυμνασίου. Και οι άλλες κτηριακές ανάγκες, αμένει να το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, το δεύτερο πέρα από τα κτηριακά των σχολείων είναι τα έργα τα άλλα υποδομής, βιολογική πράγματα κτλ. Τα έχουμε βάλει, τα βάζουμε και στο ψήφισμα εδώ πέρα.